Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Σήμερα με βλέπετε με ένα καινούργιο βίντεο Sims 4. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω πως να νιώσω μετά από τόσο καιρό που έχω να κάνω Sims 4 βίντεο. Αυτή είναι μια καινούργια οικογένεια που δεν έχετε δει. Είναι βασικά του Παύλου. Τον Παύλο τον ξέρετε, αυτός εδώ. Συνήθως παίζουμε live stream με τον Παύλο, αλλά σήμερα είπα να κάνουμε ένα βίντεο για να κάνουμε και ένα τεστ παράλληλα στο αν θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε τα gaming videos, γιατί δυσκολεύομαι πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, έχω πάρα πολλά προβλήματα, έχω κάνει αρκετά record τα οποία έχουν χαθεί και δεν τα έχετε δει ποτέ, αλλά ναι, ελπίζω αυτή τη φορά να πάνε όλα καλά. Σε περίπτωση που δεν βλέπετε τα live streams και έχετε χάσει επεισόδια, ο Παύλος έχει παντρευτεί αυτήν την πολύ όμορφη γυναίκα και έχουν κάνει ένα αξιολάτρευτο παιδάκι το οποίο είναι σχολείο. Και τώρα που είμαι με σχολείο, καλό να τους βάλω να τον βάλω να βρει καμία φίλη, κανένα φίλο ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα θέλει να γίνει ζωγράφος. Θέλει, λέει, να ζωγραφίσει και να είναι εμπνευσμένη. Δεν θυμάμαι πώς το κάνουμε αυτό το inspired. Πρέπει να βρω από αυτά. Streamy. Ωραία. Θα κάνει ένα μπανάκι και θα της έρθει και θα πρέπει να κάνει μετά πίνακες. Αυτός εδώ πέρα είναι και καλά να γίνει μπολτιμπιντεράς. Αλλά δεν το κόβω και πολύ. Κάτι και παίζει παιχνίδι αντί να αθλείται. Και βλέπετε, είναι λίγο σαν μια μύδη. Είναι αδύνατος γενικότερα. Και θέλουμε να τον κάνουμε τούμπανο. Ας το πω έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Αυτή κάνει το μπανάκι της, ωραία, όλα καλά. Το παιδί στο σχολείο. Το παιδί και αυτό δεν το έχουμε κάνει να ασχοληθεί με τη ζωγραφική. Πεθαίνει από την πείνα το παιδί, αλλά δεν πειράζει. Τι φάση. Δεν τραγουδάει και πάρα πολύ καλά, να το παραδεχτούμε αυτό όλοι μαζί. Λοιπόν, έχει έμπνευση η κοπελιά. Πού είναι τώρα ο πίνακας για να ζωγραφίζει, κάπου ήταν. Αυτό το σπίτι το έχω βάλει πολύ καινούριο. Α, εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πουλ αυτό. Για να ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, μου είχατε πει σε ένα live stream ότι αυτό εδώ πέρα είναι διαστημόπλοιο, το οποίο έτσι για το φτιάξουμε μπορούμε να ταξιδέψουμε στο διάστημα. Θέλω πολύ να το δοκιμάσω, θέλω πολύ να το τελειώσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε, να δούμε αν δουλεύει όντως αυτό. Ή με τρολάρετε. Λοιπόν, τι να ζωγραφίσουμε, ζωγράφισε αυτό, ρε παιδί μου. Γενικά πρέπει να μιλήσει με κάποιον, δεν είναι και πολύ στα καλά της. Όπα, όχι, δεν θέλουμε τέτοιο, ρε. Όχι, όχι τέτοιο. Φτιάξε κάτι κλασικό. Εντάξει, το έχεις. Αυτός εδώ πέρα ας σταματήσει τη γυμναστική, δεν τον βλέπω καλά. Και ας πάρει κάποιον τηλέφωνο. Ποιο να πάρει. Αυτή, ου, με αυτήν έχει ερωτικές σχέσεις. Καθόλου καλό αυτό. Με κανέναν άντρα δεν τα πάει καλά. Επίσης κακό αυτό. Παύλο, κάτι πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις πολλές κοπέλες εδώ πέρα στο προσκήνιο. Πάρε και μίλα σε έναν άντρα, τέλος πάντων. Αυτός ποιος είναι ο κύριος εδώ? Κάποιος είναι, κοτσονάτος, κοτσονάτος. Πήγαινε μίλα του, βρε. Μην φύγεις. Μην φύγεις. Μην φύγεις. Απ. Αυτό είναι ο Αντώνης, σίγουρα. Φαίνεται το περπάτημα, ρε παιδί μου, ξεχωρίζει. Άντε ρε Παύλο, πήγαινε. Πήγαινε, αγόρι μου. Ήρθε το email, λέει. Καλά. Δεν θέλει να πάει, φοβάται να πέσει το δρόμο, μάλλον, δεν ξέρω. Να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Οκ. Okay. Τουλάχιστον... Α! Αυτά τα sim, πώς πάνε τα νεύρα. Άρα του λες να κάνει, άλλα κάνει. Έλα, εντάξει, τουλάχιστον πήγε. Γεια σου, φιλαράκι. Τι λέει? Έχω ανάγκη να μιλήσω με κάποιον, αυτό ήρθα και σου μίλησα, μην φοβάσαι. Είμαι λίγο φλέρτη, αλλά δεν θα την πέσω. Μη μου αγχώνεσαι. Θα ποζεριάσω λίγο. Έχει βγει με το μαγιόντε μεταξύ έξω. Δεν κολώνει. Άλλο να μιλήσουμε γενικά, να πτύξουμε σχέση φιλική πάντα. Είναι fine αυτό, δεν είναι και πάρα πολύ στα καλά του. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Αλλά τα πάνε καλά. Αυτό έχει σημασία. Η άλλη τύπησε εδώ πέρα. Για να δούμε, έφτιαξε, το έφτιαξε.
Ω, πολύ ωραίο, μπράβο. Τέλεια, για να δούμε λίγο. Έκανε ένα, ωραία. Πούλα το. Μη φεύγεις, έλα δά. Πούλα. Πούλησε το και φτιάξε κάτι άλλο. Γεια σου ρε Παύλο. Τα λέει εδώ με τον τύπο. Ανέβηκε νομίζω το τέτοιο του λίγο. Έτσι και έτσι. Φεύγει, δεν το θέλει. Λέω πάνω πληρώσει του λογαριασμού. Αντεγιά. Και μετά μπορεί να έρθει να μιλάει σε αυτήν ενώ ζωγραφίζει. Δεν ξέρω. Α, ωραία, εντάξει, καλά τα πήγαμε με αυτόν. Κομπλέ, πληρώσαμε του λογαριασμού. Κοίταξε λίγο, έχουμε εδώ τίποτα άλλο. Όχι. Ωραία. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Πάει με το μαγιό του. Οπ! Γιατί πρέπει να μπει μέσα στην πισίνα για να περάσει. Α, τόσο καλά. Πρέπει να μπει μέσα για να πάει. Τέλεια. Εν τω μεταξύ, τι ώρα είναι. Είναι πολύ νωρίς για να κοιμηθείς. Οπότε, πάρε έναν υπνάκο στον καναπέ. Το παιδί πεθαίνει εν τω μεταξύ, παιδιά. Πού είναι το παιδί. Το παιδί! Πω, πω, πω. Πάει. Εντάξει, έλα, άστον. Συνέχισε να κάνεις τον πίνακά σου. Τι κάτσε, τελείωσε ακόμα. Πω. Ωραία, τρομερό. Δεν τρελαίνουμε. Ήταν λίγο χάλια. Φτιάξε μικρά για να τελειώνουμε. Γιατί από ό,τι είδα, τα μικρά τα τελειώνουν πιο γρήγορα. Και τι έχουμε μετά, να πουλήσεις λέει ρου. Να πουλήσεις. Εύκολο, για κάτσε, για τελειώνω λίγο αυτό. Νο. Εδώ πέρα τι έχει, εντάξει, καλά είναι αυτή σε γενικές γραμμές. Δεν έχει πρόβλημα. Ανεβαίνει και το σκύλι. Ανέβα σκύλι. Έλα στο τσάκινο. Οπ, γύρισε ο Mad Max. Όνομα που του έχω βγάλει έτσι. Το παιδί γιατί φοράει το μαγιό, έτσι πήγε στο σχολείο. Και το παιδί κοιμάται όρθιο. Ωραία, και αυτό πρέπει να πάρει έναν υπνάκο εδώ μαζί με τον μπαμπά του. Γιατί δεν το βλέπω πολύ καλά. Κλείστε το κι αυτό γιατί. Απορώ γιατί δουλεύει ενώ κοιμούνται, ξέρω εγώ. Πού είσαι, βρε. Βρε! Βγες από την πισίνα, θα πνιγείς. Καλά, εδώ τώρα σοβαρά δεν έχει κάποιο τρόπο για να ανεβαίνουνε. Και πρέπει να κάνουμε τον κύκλο. Κακό αυτό, πώς γίνεται. Πρέπει δηλαδή να βουτάνε στην πισίνα για να μπαίνουμε στο σπίτι. Για να δω λίγο. Δεν μπορώ να του βάλω κάποιο σκαλάκι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το φτιάξουμε μετά γιατί δεν γίνεται ο μόνος τρόπος για να μπεις μέσα στο σπίτι ή να βουτάς στην πισίνα. Πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν λέει καθόλου και δεν ξέρω και. Για να δούμε πώς είναι το σπίτι, ρε παιδιά. Είναι έτσι, ναι, εδώ θέλει σκαλάκι για να μπαίνουν μέσα. Όλοι βουτάνε για να μπουν, σοβαρά τώρα. Δεν το έχω παρατηρήσει. Ωραία. Αυτή ποια είναι, α, γυναίκα του, ωραία. Αυτός πεθαίνει από την πείνα και δεν έχει τίποτα έτοιμο να φάει. Κάηκα μου, πού είναι η κουζίνα. Δεν έχει τίποτα να φάει το παιδί. Θα φάει η Δημητρέκα. Πήγε να κοιμηθεί το κακόμερο, τι να κάνει, είναι πτώμα. Μου φαίνεται το παιδί δεν το. Θα φάει μια ομελέτα βρε καλύτερα. Μετά θα γκρινιάζει λίγο, δεν θα του αρέσει γιατί δεν του αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πού είσαι εσύ μικρή, έλα εδώ, πήγαινε τουαλέτα. Δεν μπορεί να πάει μόνη της, ξέρω εγώ. Πρέπει εγώ να την πάω από το χεράκι. Δεν έχω μάθει και το σπίτι του μεταξύ τώρα πάρα πολύ καλά. Πήγαινε τουαλέτα. Πήγαινε. Εσύ τι έχεις να κάνεις, με αγχώσατε. Είναι πάρα πολύ παιδιά, δεν μπορώ να αγχώνομαι. Αυτός εδώ καλό είναι να φτιάξει κανένα καφέ να πιει. Το παιδί σέρνεται σαν να μην υπάρχει αύριο όμως.
Τι τραβάνε κι αυτοί με μένα που έχουν μπλέξει. Λοιπόν, κάτσε εδώ, καθάρισε. Και φτιάξε και τίποτα εσύ να υπάρχει, ρε παιδί μου. Γιατί τρώνε όλο βλακίες, είναι λίγο περίεργο. Ωραία, το έχω φτιάξει όμως εδώ. Μετά όμως όταν θα κλείσω το επεισόδιο θα κάτσουμε να βάλουμε σκαλάκια έξω, γιατί δεν λέει. Ίσως με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να έρχεται και κανένα στο σπίτι και αυτό δεν λέει καθόλου. Το παιδί δεν είναι καλά. Το παιδί θα πεθάνει. Το παιδί θα μας το πάρουνε, ότι δεν το φροντίζουμε. Λοιπόν, άστα αυτό, πήγαινε το λέτε, αγόρι μου. Έλα. Έλα, Mad Max. Έλα, άστο φάει. Άστο εκεί, άστο. 5 ώρες κάνεις, πήγαινε το λέτε, γρήγορα. Πεθαίνει το παιδί μας. Αχ, ξαλάφρωσα, λέει. Εντάξει. Και έφτιαξε η μανούλα φαγητό. Τέλεια, παιδιά. Τώρα είναι στα καλά του. Πού είναι η μάνα? Η μάνα θέλει ίσως αλλά η σμπουρμπουρου. Ας φάνε όλοι μαζί για να μιλήσουν κιόλας. Για να ανέβει και το social. Άντε παιδιά, άντε, άντε, μαχώσατε σήμερα. Να κάτσουν όλοι μαζί εδώ σαν οικογένεια. Ωραία και καλά να φάνε το φαγητό που έφτιαξε η μανούλα. Yay, τέλεια. Μια μια μαμά, μπράβο, πολύ ωραίο το φαγητό. Τέλεια, μπράβο. Μιλήστε βρε. Κοίτα, κάθονται εκεί πέρα σαν χάνει. Δεν μιλάνε, λίγο να λέω το social. Πω το παιδί νοιάζει, το παιδί πεθαίνει. Το παιδί, το παιδί, το παιδί γρήγορα, ύπνο. Το παιδί πούντο. Πού το δωμάτιό του. Γρήγορα για ύπνο το παιδί μου. Θα πεθάνει. Ναι, άντε, άντε. Και αυτοί οι δύο, για να ανέβει το social, για να είναι αγαπημένοι και ωραίοι και καλά, θα κάνουν ένα γιουχού. Εδώ, τέλεια. Έχουμε και αυτή την κρεβατοκάμαρα, την MOV. Έχουμε και αυτή τη μεγάλη. Εντάξει, εμείς θα πάμε τώρα εδώ, σε όποια να είναι, να κοιμηθούν όλοι μαζί, τέλος πάντων. Αυτά για αυτό το επεισόδιο. Αυτά. Ήταν ένα test video. Γύρω εδώ θα συνεχίσω το gaming κανάλι και πόσο μπορώ να τα καταφέρω με αυτό, γιατί είχα πολλά προβλήματα τώρα τελευταία. Τέλος πάντων, αυτά. Άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, με βοηθάει πάρα πολύ ώστε να συνεχίσω, να πάρω το κουράγιο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας για το παιχνίδι, γενικά ό,τι θέλετε. Αφήστε τον, θα τον αναλάβω εγώ μετά. Αυτά, φιλάκια πολλά. Γεια! Yeah.